Γεια σας. Στο σημερινό μας μάθημα θα συνεχίσουμε την αξιολόγηση των επενδύσεων και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για μια πολύ σημαντική μέθοδο, τη μέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας. Πάμε να δούμε τι είναι η μέθοδος αυτή. Φανταστείτε λοιπόν ότι θέλετε να κάνετε μια επένδυση η οποία έχει ένα κόστος σήμερα, ας πούμε 1.000 ευρώ. Αυτό λοιπόν που κάποιος σκέφτεται είναι ότι από την επόμενη χρονιά που θα κάνει την επένδυση θα αρχίζει να εισπράττει τους καρπούς της επένδυσής του. Το θέμα λοιπόν είναι εάν τα χρήματα τα οποία θα εισπράξουμε μελλοντικά καλύπτουν τα χρήματα που δώσαμε σήμερα για να γίνει η επένδυση. Επειδή λοιπόν εμείς σήμερα δώσαμε τα χρήματα για να γίνει η επένδυση, ενώ στο μέλλον θα πάρουμε χρήματα, θα πρέπει τα χρήματα τα μελλοντικά να τα φέρουμε στο σήμερα, να τα προεξοφλήσουμε ουσιαστικά, έτσι ώστε να μπορούμε να τα συγκρίνουμε με τα χρήματα που δώσαμε σήμερα για να γίνει η επένδυση. Δηλαδή, μία χρηματική μονάδα η οποία εισπράτεται αμέσως είναι προτιμότερη από την ίδια χρηματική μονάδα που θα εισπραχθεί στο μέλλον. Με βάση λοιπόν αυτή τη λογική δημιουργήθηκε η μέθοδος καθαρής παρούσας αξίας. Ο τύπος ο οποίος συνοψίζει αυτό που είπαμε είναι αυτός εδώ. Δηλαδή η καθαρή παρούσα αξία ισούται με το άθροισμα όλων των παρούσων αξιών, των καθαρών ταμιακών ροών, μείον το κεφάλαιο που χρειάζεται για να γίνει επένδυση. Δηλαδή θα μπορούσε ο τύπος αυτός να γραφτεί ως εξής. Παρούσα αξία, η καθαρή παρούσα αξία δηλαδή θα ισούται με την καθαρή ταμιακή ροή του κάθε έτους προεξοφλημένη για να έρθει στο σήμερα ένα συνάει η στιγμή μείον το κεφάλαιο που χρειάζεται για να γίνει η επένδυση. Παρατηρούμε ότι μπορεί να μην έχουμε μια καθαρή ταμιακή ροή, γιατί μπορεί η επένδυση να μην είναι για ένα χρόνο ή για πέντε. Άρα, πέντε καθαρές ταμιακές ροές, οι οποίες θα γυρνάμε πίσω, μείον το κεφάλαιο που δώσαμε σήμερα. Κάνοντας λοιπόν αυτήν εδώ την πράξη, θα κοιτάμε εάν η καθαρή παρούσα αξία είναι θετική. Αν είναι θετική, τότε η επένδυση είναι αποδεκτή. Εάν είναι αρνητική, η επένδυση απορρίπτεται. Αν η καθαρή παρούσα αξία βγήσει με το 0, τότε είμαστε αδιάφοροι. Άρα, αυτό που θέλουμε να δούμε είναι αν κάνουμε αυτή την πράξη, δηλαδή προσπαθήσουμε να φέρουμε τις καθαρές ταμιακές ροές τις μελλοντικές στο σήμερα και αφαιρέσουμε το κεφάλαιο που δώσαμε σήμερα, εάν θα είναι θετικό. Εννοείται πως για να δεχτούμε μια επένδυση θέλουμε τα λεφτά που θα βγάλει η επένδυση να καλύπτουν το κόστος της. Αλλιώς δεν αξίζει να την κάνουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε μία άσκηση για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα πώς λειτουργεί η μέθοδος καθαρής παρούσας αξίας. Έχουμε δύο επενδυτικά προγράμματα, το επενδυτικό πρόγραμμα το Α και το Β. Αυτές και τα δύο είναι για 6 χρόνια, 6 έτη είναι αυτά εδώ, και κάθε έτος εισπράττουμε αυτά τα χρήματα από την επένδυση, είναι τα κέρδη μας. Αυτά για την Α επένδυση, αυτά για τη Β. Για να γίνουν και οι δύο επενδύσεις, δώσαμε 1.000 ευρώ, 1.000 ευρώ για την κάθε επένδυση. Αυτό είναι το κόστος της. Ενώ το κόστος κεφαλαίου, δηλαδή εάν πηγαίναμε στην τράπεζα με τα 1.000 ευρώ, θα μας έδινε η τράπεζα 10%. Είναι ουσιαστικά αυτό που χάνουμε που δεν πήγαμε στην τράπεζα. Είναι 10%. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε τα δύο προγράμματα με τη μέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας. Αυτό λοιπόν και θα κάνουμε. Πάμε στην πρώτη επένδυση. Πρώτη επένδυση. Η καθαρή ταμιακή ροή είναι 500, οπότε θα πρέπει να φέρουμε το 500 στο σήμερα. Γιατί παίρνουμε την κάθε καθαρή ταμιακή ροή και τη φέρουμε στο σήμερα. Άρα 500 προς 1 και 0,10 στην πρώτη, γιατί την πρώτη ταμιακή ροή θα την πάρουμε στον πρώτο χρόνο, 455 ευρώ. Πάμε στη δεύτερη. Η δεύτερη 400 ευρώ. 400 προς 1 και 0,10 ή στη δευτέρα, γιατί την πήραμε στο δεύτερο χρόνο, αλλά δύο χρόνια θα γυρίσει πίσω, 331. Η τρίτη είναι 300. Να το 300 προς 1 και 0,10 στην τρίτη, 225. Η τέταρτη, η πέμπτη και η έκτη αντίστοιχα. 100, 10 και 10, αλλά προσοχή στα χρόνια. Η έκτη δηλαδή θα γυρίσει 6 χρόνια πίσω, η πέμπτη 5. Βρήκαμε λοιπόν την παρούσα αξία κάθε έτους και τα αφρίζουμε. Αν τα αφρίσουμε αυτά εδώ, θα μας βγει 1091. Αφαιρούμε και τα 1000 που έκανε η επένδυση, άρα η καθαρή παρούσα αξία είναι 91 ευρώ. Πάμε να δούμε για τη β' επένδυση τι συμβαίνει.
Η β' επένδυση έχει 100 ευρώ καθαρή ταμιακή εκεί στον πρώτο χρόνο. Άρα 100 προς 1 και 0,10 στην πρώτη, 91. Στο δεύτερο είναι 200 προς 1 και 0,10 στη δευτέρα, 165. Το τρίτο είναι 300. Άρα 300 προς 1 και 0,10 στην τρίτη. Κάνουμε έτσι για όλα τα έτη. Προσοχή, κάθε καθαρή ταμιακή ροή θα πρέπει να γυρίζει πίσω στον χρόνο που την παίρνουμε. Δηλαδή τα 600 τα πήραμε στο 6ο χρόνο, άρα 6 χρόνια πρέπει να γυρίσουν πίσω. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, αφού βρήκαμε αυτά, αθροίζουμε και βρίσκουμε ότι κάνει 1404. Αφαιρούμε και τα 1000 ευρώ, 404 η καθαρή παρούσα αξία. Άρα πάμε να συνοψίσουμε τα αποτελέσματά μας. Είδαμε ότι η καθαρή παρούσα αξία η πρώτη ήταν 91 ευρώ και η δεύτερη είναι 404. Προσοχή! Εάν οι επενδύσεις είναι, δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενες, σημαίνει δηλαδή ότι και οι δύο μπορούν να γίνουν, τότε και οι δύο είναι δεκτές, αφού και οι δύο είναι θετικές και τις δύο μπορούμε να τις κάνουμε. Εάν οι επενδύσεις όμως είναι αμοιβαία αποκλειόμενες, δηλαδή είτε η μία είτε η άλλη δεν μπορούν να γίνουν και οι δύο, τότε θα επιλέξουμε εκείνη με τη μεγαλύτερη καθαρή παρούσα αξία. Άρα θα επιλέξουμε τη Β, γιατί έχει μεγαλύτερη καθαρή παρούσα αξία. Εδώ λοιπόν ολοκληρώνουμε το σημερινό μας μάθημα στην αξιολόγηση των επενδύσεων. Είδαμε πώς λειτουργεί σε γενικές γραμμές η μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας. Ευχαριστώ.